Ήλατε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να ασχοληθούμε με αυτό που έγινε χθες το βράδυ και πραγματικά τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και όλους τους φίλους, πελάτες, γνωστούς, ασυγγενείς που βρέθηκαν εκεί και στόλισαν το χώρο των γραφείων της Inter American και της συμπατριώτησάς μας, της Ιωάννας Βούλγαρη, η οποία παρακολουθούσαμε όλο το προηγούμενο χρόνο την ανωδική της πορεία μέσα από την ασφαλιστική εταιρεία, όπου είχε πάρα πολλά να πει για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για τις ασφάλειες που μπορούν να έχουν και τα επίπεδα τα οποία ο καθένας μπορεί να καρποθεί και να επιτύχει τον στόχο του και αυτό που χρειάζεται. Και με χαρά λοιπόν πριν από λίγο καιρό πληροφορηθήκαμε ότι τα είχε πάει τόσο καλά που είχε προτεύσει και βραβεύθηκε από την μεγάλη εταιρεία. Αυτή τη φορά λοιπόν έγινε το αντίθετο. Ήλθαν οι άνθρωποι από την εταιρεία εδώ, ήλθαν τα μεγαλοστελέχη έτσι ώστε να τιμήσουν και εδώ στον τόπο της την Ιωάννα Βούλγαρη. Με κάθε σεβασμό και με κάθε έτσι ευγένεια και τιμή έγιναν όλα. Πήραν το λόγο, μίλησε και η ίδια και εξέφρασε την απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη προς όλο τον κόσμο που την στήριξε όλο αυτό το διάστημα. Η εταιρεία κλείνει τα 50 χρόνια μιας ανωδικής πορείας. Βεβαίως ο εκλεγής δήμαρχος κ. Δημήτρης Γιακομιχάλης βρήκε την ευκαιρία εκεί να πλησιάσει τα στελέχη της εταιρείας και να ζητήσει να είναι μία εταιρεία από τους σπόνσορες του αναρριχητικού φεστιβάλ 2019 τον Οκτώβρη που θα πραγματοποιηθεί. Και έτσι η πρόταση πρόσκληση έγινε αποδεκτή, οπότε τα στελέχη της εταιρείας της Inter American την απεδέχθηκαν και είπαν πως θα στηρίξουν το αναρχητικό φεστιβάλ, το Διεθνές Αναρχητικό Φεστιβάλ της Καλύμνου. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, ακούστηκαν πάρα πολλά και σημαντικά. Κληρώθηκαν και 3 άτομα που πήραν δωρεάν κάλυψη ιατρική για 1 χρόνο και φυσικά αναλύθηκαν πάρα πολλές πτυχές, κάνοντας και μια ιστορική διαδρομή με αφορμή τα 50 χρόνια της εταιρείας, στο πώς ξεκίνησε, από ποια χέρια ξεκίνησε, πώς επεκτάθηκε και πού βρισκόμαστε τώρα. Εγώ θέλω να ευχηθώ στην Ιωάννα Βούλγαρη τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι η πορεία θα είναι συνεχώς ανωδική. Είμαι σίγουρη ότι με τον τρόπο της θα βοηθήσει τα μέγιστα τους συμπατριώτες, τις νησιώτες που νιώθουν αυτή έτσι την όποια ανασφάλεια όπως κάθε νησιώτης που κατοικεί στον όμορφο τόπο του, στο όμορφο νησί του, βλέποντας δηλαδή την γενικότερη υγεία όμως να χάνει σταδιακά κάθε χρόνο από τα προνόμια και από τις καταστάσεις που κάποτε βίωνε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα είναι αλληλοσυμπληρωτικά, έτσι ώστε ποτέ να μην χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή ή να συμβεί κάτι το δυσμενές ή το αρνητικό στην μεταφορά κάποιου ασθενή ή οτιδήποτε άλλο, είτε από τροχαίο ατύχημα, είτε οτιδήποτε συμβαίνει πάντα στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι εντάχει ένα απόσπασμα. Εννοείται ότι κρατάμε και πολλά άλλα τα οποία θα δούμε κάποια στιγμή στην πορεία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο της και πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε εκεί χθες το βράδυ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και με τιμάτε την παρουσία σας. Θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη στο πρόσωπό μου. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέτρηστη στήριξη και κατανόηση που δείχνουν στην προσπάθειά μου να είμαι δίπλα στους πελάτες μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της εταιρείας που άμεσα ανταποκρίθηκε στην ιδέα να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση προς τιμή μου και για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει να εκπροσωπώ την Inter American στο νησί μας. Μια εταιρεία με μεγάλη ανωδική πορεία, με μεγάλες επιτυχίες, με 50 χρόνια στην κορυφή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Μανώλη Κουτί, τον κύριο Γιάννη Ρούντο, τον κύριο Βασίλη Παπαδάτο, την κυρία Χρύσα Ελευθερίου και φυσικά το στήριγμά μου, τον κύριο Παζαρλή. Αγαπητή Ιωάννα, είναι μια λαμπερή βραδιά απόψε. Υπάρχουν λαμπερές παρουσίες ξεκινώντας από σένα, από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σου, ο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και όλους εμάς που ήρθαμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο σαν εσένα που κατάφερες κάτι πολύ σπουδαίο. Να έχεις μια πρωτιά, να είσαι μια πολύ καλή ασφαλίστρια, δυνατή θα έλεγα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για σένα προσωπικά,
αλλά και για την εταιρεία την οποία εκπροσωπεί στην Ιντεραμέρικα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η πορεία σου θα είναι εντυπωσιακή και μιας και μου δώσατε το λόγο, είχατε την καλοσύνη, να πω το εξής, όπως είπα και το μεσημέρι που είχα την ξεχωριστή τιμή να γνωρίσω τα στελέχη της Ιντεραμέρικαν, να τους προσκαλέσω δημόσια να είναι χορηγοί στο αναρριχνικό φεστιβάλ της Καλλίνου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δημιουργηθούν και ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ της Καλλίνου και της Ιντεραμέρικαν. Λοιπόν, να πάρω εγώ τη σειρά μου τώρα και να πω ότι ανταποκρινόμαστε ήδη στην πρόκληση-πρόσκληση, αγαπητέ Δήμαρχε, με τα γένεια αυτού του γραφείου, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικό οι Καλλίνοι να έχουν αυτό που η Ιντεραμέρικαν όχι απλά υπόσχεται, το κάνει πράξη καθημερινά. Αποστολή της εταιρείας είναι να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα. Αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η πρόθεσή μας. Θα πείτε τώρα, η εταιρεία έχει μια ιστορία 50 χρόνων και βλέπετε εδώ ένας χρόνος, ίσως και κάτι παραπάνω, στην Κάλυμνο, μήπως ήρθατε καθυστερημένα. Θα έλεγα ότι δεν είναι ποτέ αργά. Δεν είναι ποτέ αργά γιατί πρέπει να έρθει η όριμη στιγμή, πρέπει να βοηθήσουν οι συγκυρίες και πρέπει να πω ότι η εταιρεία έχει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια και για την επιλογή του τόπου στον οποίο αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί αλλά και για τους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν τοπικά στην τοπική κοινωνία την παρουσία της. Και νομίζω πως έχουμε βρει τον κατάλληλο άνθρωπο στο πρόσωπο της Ιωάννας Βουλγαρή. Η Ιωάννα, από εδώ και στο εξής, θα πρεσβεύει την Ιντεραμέρικαν στην Κάλυμνο και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πράξη αυτό ακριβώς που επαγγέλλεται η Ιντεραμέρικαν. Μια καλύτερη ζωή για τους Καλλίμνιους, μια ασφαλέστερη, μια ποιοτικότερη ζωή. Ποιότητα ζωής είναι ο στόχος της εταιρείας. Στην επόμενη κάρτα μιλούμε γι' αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι στην εταιρεία. Η άμεση ιατρική βοήθεια της Ιντεραμέρικαν μας κάνει υπερήφανους γιατί εδώ και 25 ή περισσότερα χρόνια, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993, είναι περισσότερα από 25 χρόνια, βρίσκεται όπου χρειαστεί, επεμβαίνοντας άμεσα και σωτήρια πολλές φορές για τη ζωή ανθρώπων που κρίνεται από κάποιες λεπτομέρειες. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι για τις αεροδιακομιτές που πραγματοποιούνται. Είναι πάρα πολλές, περισσότερες από 3.600 αεροδιακομιδές από την ίδρυση της εταιρείας έως σήμερα. Σκεφτείτε ότι για τις 3.600 αυτές αεροδιακομιδές οι περισσότερες ήταν κρίσιμες για τη ζωή των πασχόντων ή τραυματιών που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Αγαπητοί φίλοι, είμαι 28 χρόνια στην Ιντεραμέρικαν, 32 και χρόνια εργαζόμενος. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία και ημερομηνίες που ήταν σημαντικές για τη ζωή μου ήταν το πρωτογνωρίσαμε τους νέους μετόχους μας μετά το 2001. Και αναφέρομαι στην Αχμαία. Και όταν έμαθα ότι υπάρχει μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1811, 10 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση και 210 χρόνια λειτουργεί, παρέχει υπηρεσίες στην Ολλανδία. Αυτό για μένα ήταν λίγο περίεργο, ξένο, αλλά και έγινε σε επιφάνεια και περιέργεια όμως να δω τι ακριβώς κάνουν και υπάρχουν, εξυπηρετούν τους πελάτες, εκατομμύρια πελάτες σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ολλανδία. Και είναι σημαντική και είναι σπουδαία και μέσα από μεγάλες κρίσιμες ιστορικές στιγμές, όπως μετά από παγκοσμίους πολέμους, οικονομικούς κύκλους, ανωδικούς, καθοδικούς και κάνουν καλά δουλειά τους. Μπορώ να σας πω ότι αυτή η σμίξη, αυτή η μαζί η δουλειά που κάναμε μας έβγαλε πολύ ωραία συμπεράσματα και εμείς θέλουμε μαζί να δουλέψουμε και δουλεύουμε πολύ ωραία. Και όταν μάθαμε ότι είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρώπη από πλευράς ασφαλισμένων υγείας, λέμε κάτι καλό κάνουν. Να το κάνουμε κι εμείς. Στο ράφι των βραβείων η Ιωάννα έχει να προσθέσει ένα ακόμα, γιατί οι επιδόσεις της ήταν εξαιρετικές την προηγούμενη χρονιά και ο κ. Σκούτης της δώσει ένα βραβείο για τις επιδόσεις του Νέα Υγεία.
είναι εδώ εκλεγμένος δήμαρχος που σας μίλησε πριν, μας μίλησε τόσο θερμά για το ξεκίνημα αυτό της εταιρείας στην Κάλυμνο, τον οποίον καλώ και πάλι στο βήμα, αλλά και ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος για μας, όπως είπα, είναι συνοδοιπόρος του στα κοινά της Καλύμνου, και θα σας θέλαμε και εσάς, κύριε Μαστροκούκο, εδώ δίπλα, για να σας δώσουμε από ένα βιβλίο που αναφέρεται στην ελληνική γραμματεία. Η Inter American, είπα πριν, ότι υποστηρίζει ιδιαίτερα τον τοπικό χαρακτήρα και τον ελληνικό πολιτισμό, και είναι ένα βιβλίο για της ελληνικής γραμματείας, αναμνηστικό, με αφορμή την επίσκεψή μας, και το ξεκίνημα αυτό πραγματοποιεί η εταιρεία μέσα από το πρόσωπο της Ιωάννης της Βούλγαρη στην Κάλυμνο. Είναι υπεύθυνος για όλα όσα έχει φτιάξει, από τα κοκτέιλ μέχρι τα μεζεδάκια. Παντελή, όπου κι αν είσαι, δέχεσαι αγκαλιές, φιλιά, selfie και πάρα πολλές προτάσεις, φαντάζομαι. Ακριβώς όπως τα λέτε, έχω εισπράξει πολύ αγάπη από τον κόσμο καθημερινά, και δεν κουράζομαι να εισπράττω αυτή την αγάπη. Πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Πήρα πολύ αγάπη και από την εταιρεία που εκπροσωπώ και από τον κόσμο και από τους πελάτες μου και από τους φίλους μου. Τους ευχαριστώ πολύ και θα είμαι δίπλα τους σε όλες τις δύσκολες στιγμές τους. Αυτό και μόνο μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Για να ακούσουμε. Εγώ είμαι ο Σάξο Παζαρλής, είμαι ο μάνατζερ της Ιωάννας. Δραστηριοποιούμε 30 χρόνια στην εταιρεία. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε ενθουσιαστεί με τον κόσμο της Καλύμνου, βέβαια που τον έχουμε κερδίσει μέσω της Ιωάννας. Η Ιωάννας, ένα δίκτυο συνεργατών πάνω από 2.500 άτομα, έχει διακριθεί πρώτη και έχει διακριθεί μέσα στις καρδιές μας για το ήθος της. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να βρεις έναν επαγγελματία που να μην σκέφτεται με ιδιοτέλεια τα πάντα.